Να πούμε και το εξής, ότι πραγματικά βλέπουμε ότι γίνεται μια περίεργη κατάσταση και θα επαναφέρω λίγο το θέμα το οποίο είχαμε προβάλει μέσα στην εκπομπή πριν λίγες ημέρες. Έχω σημειώσει κάτι για σένα. Και να πούμε λοιπόν, αυτό το οποίο είχε βγει στην επιφάνεια είναι τη σχέση που είχε 24χρονη με την Πισπυρίγκου. Είναι φοβερό. Τέτοια σύμπτωση σατανική. Και βέβαια το αρνήθηκε και η μία και η άλλη, αλλά πρέπει να δούλευαν για ένα διάστημα μαζί σε κάποιο σουβλατζίδικο στην Πάτρα, οι δυο τους. Η αδελφή της Πισπυρίγκου. Δηλαδή είναι πραγματικά σατανική αυτή η... Ναι, μπορεί να μην έμεναν μαζί, αλλά πρέπει να δούλευαν σε κάποιο σουβλατζίδικο στην Πάτρα. Πάντως, επιμένουν ότι έμεναν μαζί κάποιοι. Ναι, ναι. Κάτι που αρνήθηκαν και οι δύο, βέβαια. Να πούμε όμως και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Ο εισαγγελέας αποφάσισε τελικά με καθυστέρηση, αλλά αποφάσισε ότι η υπόθεση των 5 θανάτων θα την αναλαμβάνει πλέον το ανθρωποκτονιόν. Κάτι που αλλάζει τα δεδομένα και επισπεύδει τις έρευνες. Μάλιστα, είναι η πρώτη σοβαρή υπόθεση που αναλαμβάνει συγκεκριμένη υπηρεσία της Ελλάς μετά τη σύσταση του λεγόμενου ελληνικού FBI. Έτσι, ειδικό κλιμάκιο αναλυτών του ανθρωποκτονιών, κάποιοι από τους οποίους είχαν ασχοληθεί και με την υπόθεση των παιδιών στην Πάτρα της Πισπυρίγκου, σε πρώτη φάση θα λάβει όλες τις δικογραφίες που έγιναν για τους θανάτους των 5 βρεφών. Θα συνενωθούν οι δικογραφίες, θα γίνει μία ενιαία που θα περιλαμβάνει αναλυτικά όλες τις περιπτώσεις, αφού λάβουν την γραπτή εντολή. Τις επόμενες ημέρες θα μελετήσουν τα στοιχεία, θα αρχίσουν να παίρνουν καταθέσεις από όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, ναι. Γιατρούς, νοσηλευτές, συγγενείς, φίλους, ακόμα και από τους ιατροδικαστές, όσους έχουν διενεργήσει τις ιατροδικαστικές εκθέσεις. Και σε γενικές γραμμές θα ακολουθηθεί η διαδικασία που έγινε και στην περίπτωση της Πισπυρίγκου που συνελήφθη την υπόθεση των τριών παιδιών. Τελευταία θα κληθεί να καταθέσει η 24χρονη, αφού οι αναλυτές του ανθρωποκτονιών ζητήσουν από την Ιατρική Υπηρεσία Αθηνών να γίνουν νέες τοξικολογικές και ιστολογικές και να συσχετιστούν μεταξύ τους οι 5 υποθέσεις. Δηλαδή να συσχετιστούν ιατροδικαστικά. Έτσι θα γίνουν νέες ιατροδικαστικές εκθέσεις. Θα γίνει εκτίμηση για το τι συνέβη σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή αν μιλάμε για θανάτους που οφείλονται σε παθολογικά αίτια ή αν σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Πάντως, πραγματικά, αυτή η φήμη, την οποία διαψεύδουν, αλλά οι υπόλοιποι την επιβεβαιώνουν. Μα ούτε ο πεθερός της κοπέλας που έχασε το παιδί διέψευσε. Οι υποτιμένανε μαζί και τη γνωρίζονταν. Όσον αφορά, μιλάμε τώρα για τη σχέση της Ειρήνης με την Δήμητρα Σπυρίγκου, την αδερφή της Ρούνας Σπυρίγκου. Από ό,τι φαίνεται, όχι μόνο και μαζί έμεναν και μαζί δούλευαν και παρέα κάνανε και βόλτες βγαίνανε μαζί, όλοι το ξέρανε. Μάλιστα, δούλευαν μαζί σε ψησταριά. Ναι. Και έμεναν μαζί. Ναι. Και έμεναν και μαζί. Πείτε μου τώρα, τι σύμπτωση είναι αυτή. Φοβερή σύμπτωση. Είναι απίστευτα.